Το Λεωνίδιο υποδέχθηκε στο γήπεδό του τον ερχόμενο Λεβιδίου στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της ΑΛΦΑ Αρκαδίας, επιστρέφοντας στις νίκες. Και πάμε να δούμε τα πλάνα μας πώς μας έρχονται από τον Νάιτζελ Κόμπατζ και το leonidion.gr με τους ερυθρόλευκους να επικρατούν με 2-0 του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού ορχομενού, ο οποίος πάλεψε, έπαιξε με τις δυνατότητές του, στάθηκε πάρα πολύ καλά, είχε και ευκαιρίες στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά το Λιονίδιο διαχειρίστηκε την όλη κατάσταση και κατάφερε να φτάσει στην νίκη που τον διατηρεί στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της ΑΛΦΑ Αρκαδίας. Έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο η ομάδα του Λιονιδίου. Εδώ βλέπουμε και το 1-0 με αυτή την πολύ ωραία κεφαλιά του Κατσικαδά, ο οποίος δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον Καρβουνιάρη. Εδώ και πάλι σε επανάληψη πήδηξε πολύ ψηλά ο Κατσικαδάς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ένα κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, το σούτ που θα γίνει δυνατό αλλά άστοχο, η μπάλα πέρασε έξω. Καλή στιγμή για τον ορχομενό, ένα λάθος, το σούτ του Λάτσι, ο Καρβουνιάρης απομακρύνει το Λεωνίδιο, το οποίο πιέζει στο σημείο αυτό. Ο Κατσικαδάς μέσα στην περιοχή, οι προσποιήσεις του, το σούτ, οι κόντρες, απομακρύνει και ο Βλαχοκυριάκος την μπάλα από την άμυνά του. Ένα κόρνερ τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Γεωργίτης εκεί προσπάθησε για κάτι, ο Σαρής ήταν μάλλον, προσπάθησε για κάτι εντυπωσιακό. Η μπάλα πέρασε έξω. Το Λεωνίδιο, το οποίο έχει και την προσεκή τετάρτη αγώνα κόντρα στον Αχιλέα, ένα παιχνίδι το οποίο και ο ορχομενός θα έχει τα αυτιά του ανοιχτά στο παράλιο άστρος, με τις, καθώς τόσο ο Αχιλέας όσο και ο ορχομενός δίνουν την μάχη της παραμονής, αντίθετα με την ομάδα του Λεωνιδίου, η οποία είναι ψηλά στη βαθμολογία. Δεν είναι ένα γκολ το οποίο δεν θα μετρήσει, υπάρχει υπόδειξη. Σκοράρει ο ορχομενός, αλλά δεν μετράει αυτό το γκολ για την ομάδα του Λεβιδίου. Εδώ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, με τους γηπεδούχους, με τον Γρηγόρη Λάτσι. Βλέπουμε τις φάσεις όλες αυτές στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με αρκετές καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Ο Μούστος, όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πιέζεται, χάνει την μπάλα και ευκαιρία για κόντρα επίθεση για τους Λεωνιδιάτες. Η προθυμένη παλιά για τον Κατσικαδά, ο Καρβουνιάρης έχει διαβάσει τη φάση, έχει βγει και έχει μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ βλέπουμε τις δυνατές μονομαχίες με τον Βλάχο Κυριάκο και το φάουλ για την ομάδα του Λεωνιδίου. Η εκτέλεση πολύ ωραία, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια, χαμένη ευκαιρία για τους ερυθρόλευκους, για να... με το μάνα του ερχομενού του, όπως και είναι εδώ, ένα σούτ του Ρουμελιώτη με τη μία προσπάθησε, με το αριστερό η μπάλα πέρασε έξω. Δεν ανησύχησε ο Παύλος σε μια καλή στιγμή παρόλα αυτά για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ένα σούτ από τον Βόρφρι, ο Παύλος θα απομακρύνει και θα μπλοκάρει συνέχεια την μπάλα. Ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκινά με τον ερχομενό να βγαίνει καλά. Εδώ ένα δυνατό μαρκάρισμα, βλέπετε τις μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το πάθος και από τις δύο ομάδες ήταν έκδηλο, με την ομάδα του ερχομενού από τα δεξιά τώρα η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Ρουμελιώτης εκεί πιέζεται και χάνει την μπάλα, προσπαθεί να την ξανανακτήσει. Παρόλα αυτά είχαμε τη λήξη του συναγερμού για την άμυνα του Λεωνιδίου. Εδώ ο Βερβεσός που πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθεί να πλασάρει, έχει βγει ο Καρβουνιάρης, έχει καλύψει την εστία του. Καλή στιγμή αυτή για την ομάδα του Λεωνιδίου, που και πάλι ανεβάζει στροφές και πάλι βγαίνει στην επίθεση. Εδώ το κέρδος είναι ένα κόρνερ για τους γηπεδούχους που επιδίδονται ξανά από τα αριστερά, η μπάλα στο κεντρικό άξονα. Βλέπετε τις πολύ ωραίες συνεργασίες σε μικρό χώρο για την ομάδα του Λεωνιδίου, που είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι, στην κατοχή της μπάλας, να μπορεί να αλλάζει πολλές πάσες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Εδώ ο Βλαχοκυριάκος, ο Καρβουνιάρης, το λάθος και ο Βερβεσός θα κάνει το 2-0, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Σπύρος Βερβεσός, που περνάει και την μπάλα πάνω από τον Καρβουνιάρη. Έγινε η λάθος συνεννόηση εκεί μεταξύ του Καρβουνιάρη και του Βλαχοκυριάκου. Δεν συγχωρεί στις φάσεις αυτές ο Βερβεσός, έφτασε τα 18 γκολ
και προσπερνάει την καλύτερη του επίδοση που ήταν από το 2019 που είχε πετύχει 17 γκολ τότε. Ο 19χρονος φορ του Λιονίου, ένα πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί με υψηλό ένστικτο στο σκοράρισμα. Εδώ πηδάει σε μια κεφαλιά, κάνει ένα καλό άλμα. Το σούτ στη συνέχεια θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Με το 2-0 το Λιονίδιο έλεγξε απόλυτα την αναμέτρηση, ουσιαστικά τελείωσε στο 68 λεπτό με το δεύτερο γκολ το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά πιέζουν οι γηπεδούχοι και πάλι με τον Βερβεσό σε ένα σούτ εντυπωσιακή εκεί επέμβαση του Καρβουνιάρη σε κόρνερ, εξαιρετική η αντίδραση του.